Η ομάδα του αθλητικού ομίλου Ιππάτου επικράτησε με 7-1 του Αμβρακικού Λουτρού στο παιχνίδι που έγινε στο δημοτικό στάδιο της Τίβας για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας και έτσι προκρίθηκε πανηγυρικά στην δεύτερη φάση. Το συγκρότημα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και μόλις το 6 προηγήθηκε στο σκορ, όταν μετά από το γέμισμα του Παπαδόπουλου, ο Σπηλιώτης κατέβασε με ωραίο τρόπο την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε την τρίπλα, έκανε και το σουτ και την έστειλε στην δεξιά γωνία για να γράψει έτσι το 1-0 με το πρώτο επίσημο γκολ της σεζόν. Στο 20 ο Ατματζίδης έκανε τη σέντρα, ο Κατιώνης στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι. 4 λεπτά μετά από την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ατματζίδης έπιασε το δυνατό σουτ, ο Κασούκας ευνηδιάστηκε, δεν κατάφερε να διώξει, η μπάλα βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά της ο Μπουρούσα Μαρκάριστος δεν δυσκολεύτηκε με το κεφάλι να την στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 που έκανε τα πράγματα πιο απλά για τους γηπεδούχους. Στο 64 ο Παπαδόπουλος έδωσε στον Λίμα μέσα στην περιοχή, αυτός έκανε την παράλληλη πάσα, ο Λεωνάρντο με κοντινό πλασέ έκανε το 3-0. Στο 69 ο Γκαζούκας έκανε το δυνατό βολέ, οι αμυντικοί δεν έδιωξαν, ο Σπανός πρόλαβε την έξοδο του Καρακίτσου, η μπάλα όμως πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, τεράστια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ένα λεπτό αργότερα ο Βιένας έδωσε στον Σπηλιώτη, αυτός έπιασε το δυνατό σουτ, η μπάλα τράταξε το οριζόντιο δοκάρι, οι αμυντικοί δεν έδιωξαν, ο Λίμα με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 4-0. Στο 78 οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν πολύ ωραίο συνδυασμό, ο Σπηλιώτης μπήκε στην περιοχή, έκανε και την παράλληλη πάσα στον Νικλητσιώτη και αυτός από το ύψος της μικρής περιοχής έκανε το 5-0. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πετύχουν τον γκολ της Περιχωριάς, όταν οι γηπεδούχοι έκαναν το λάθος στο χώρο του κέντρου, ο Σπανός έφυγε στην κόντρα και στο τέτα-τέτ με τον Καρακίτσο πλάσαρε σωστά. Στο 80, έπειτα και πάλι από ωραίο συνδυασμό των γηπεδούχων, ο Νικλητσιώτης έγινε ο αποδέκτης της μπάλας και από το ύψος της περιοχής κεραυνοβόλησε τον Κασούκα για το 6-1. Στο 84 έγινε η ωραία κάθετη πάσα, ο Σπηλιώτης προχώρησε, πήγε στην περιοχή, έκανε και το σουτ, η μπάλα βρήκε και σε αμυντικό και κατέληξε στα δίχτυα για να διαμορφωθεί το 7-1 που έμελε να είναι και το τελικό σκορ. Η ομάδα θα ξεκινήσει από τη βδομάδα που έρχεται να χτίζεται. Έχουμε αρχίσει πάρα πολύ το σχεδιασμό. Το γνωρίζαμε αυτό από πριν. Ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή συνέχεια για να παρουσιαστούμε στο πρωτάθλημα μια ανταγωνιστική ομάδα. Το ξέραμε για το κύπελλο. Παρουσιαστήκαμε με παίχτες οι οποίοι έχουν κάνει μια προπόνηση, παιδιά από την παιδική ομάδα. Θα ενισχυθούμε σίγουρα άμεσα και πιστεύω να είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα στη συνέχεια. Καταρχάς θέλω να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουμε ένα πρωτάθλημα έτσι με κόσμο και να αποφύγουμε έτσι τα περσινά γεγονότα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, όπως είπατε, το σκορ για μένα αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεγελάσει. Την ομάδα μας, όχι εμένα, δεν πρέπει να ξεγελάσει. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε ούτε καν στο 50% της εικόνας που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι την πρόκριση, γιατί θα μας φέρει να παίξουμε άλλο ένα επίσημο παιχνίδι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, άρα η ομάδα θα μπορέσει να μονταριστεί καλύτερα και να έχει στα πόδια της περισσότερα επίσημα παιχνίδια, έτσι αν μπορούμε να πούμε. Εμείς το παιχνίδι σήμερα το είδαμε σαν ένα φιλικό που είχε έτσι το χαρακτήρα του επίσημου, να δώσω να καταλάβουμε. Προσπαθήσαμε να δώσουμε χρόνο σε κάποια παιδιά ανάλογα πώς θα σχεδιάζαμε σε ένα φιλικό. Είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παιδιών. Δεν μπορώ να πω ότι η εικόνα μας ήταν εκπληκτική παρά τα πολλά γκολ που βάλαμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούμε και είμαστε εδώ για να βελτιωθούμε και δεν μας ξεγελάει σε καμία περίπτωση το ότι κερδίσαμε με ένα μεγάλο σκορ σήμερα. Ναι, είναι η αλήθεια αυτή ότι όταν πετύχαμε το δεύτερο γκολ, έτσι πήραμε έναν άλλο αέρα, πατήσαμε καλύτερα, μας έφυγε, αν μπορούμε να πούμε, ένα άγχος, έτσι έγινε πιο εύκολο το παιχνίδι για μας. Βγάλαμε και ωραία πράγματα, όμως αυτό που κρατάω και αξίζει να το κρατήσω είναι ότι τελειώσαμε τα 90 λεπτά και δεν έχουν κανένα τραυματισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε ένα μήνα προετοιμασία. Κάποια παιδιά αναγκάστηκαν να παίξουν 90 λεπτά και το ότι είμαστε όλοι υγιείς το κρατάμε και το θεωρούμε πολύ σημαντικό.